Γεια σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι μία χαρά. Όπως βλέπετε είμαι στην κουζίνα μου, αλλά όχι, δεν θα έχουμε what eat in a day, αλλά θα σας κάνω και εγώ το πρώτο supermarket haul. Πήγα πολύ λίγο στο Μασούτι και αγόρασα κάποια πραγματάκια. Δεν ξέρω τώρα αν περιμένεις να δεις πάρα πολλά ψώνια. Εγώ ουσιαστικά πήγα και έκανα τα εβδομαδιαία μου τα ψώνια, γιατί όπως γνωρίζετε η μαμά μου εδώ πέρα είναι από αρχές Ιουλίου με την κόρη μου, οπότε σιγά σιγά τσουκουτσούκου τσουκουτσούκου κάθε εβδομάδα παίρνω και κάτι. Ήρθα κι εγώ και πήγα και ψώνισα και με βλέπετε δρομένη, γιατί όταν ήρθα είχε χαλάσει το all-sasser. 4 ορόφους τους ανέβηκα φορτωμένες σαν γαϊδούρι, έτσι απλά. Οπότε, αν θέλεις να δεις το δικό μου πρώτο supermarket haul, μείνε να δεις. Μέχρι τότε, μην ξεχνάτε να κάνεις εγγραφή στο κανάλι και να με ακολουθήσεις στα social media. Πάμε να ξεκινήσουμε! Θα αρχίσω που λέτε με ψωμάκι καραμολέγκος. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το ψωμί. Παίρνω το μικρό για να μην χαλάει. Εν τω μεταξύ την επόμενη εβδομάδα, την τελευταία κιόλας εβδομάδα, περιμένω και τα γόρια, οπότε θα πάω να ξαναπάρω, είναι σίγουρο αυτό, αλλά λέμε τώρα. Το επόμενο που πήρα είναι αυτά εδώ πέρα τα γιαουρτάκια, τα οποία είναι από Δέλτα και είναι τα Vita Line με γλυκατικό από φυτό στέβια. Τα βρίσκω πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ νόστιμα. Είναι η γεύση ροδάκινο, είναι με στέβια όπως σας είπα, λιγότερα ζάχαρα, είναι φανταστικό. Όπως γνωρίζετε και βλέπετε και στα stories μου, κάνω πάρα πολλές κρεπάδες. Δηλαδή πάμε για μπάνιο και μετά μας αποκώνουμε. Αλλά παίρνω και το γιαουρτάκι μου έτσι για να υπάρχει και κάτι στο ψυγείο και να ξέρω ότι σταμάτα τις κρεπάλες, γιατί δεν θα χωράσω ούτε από την πόρτα. Και τώρα που είπα κρεπάλες και καλά για να γλιτώσω τα βραδινά τα οποία παχαίνουνε, έχω λιώσει στο Netflix όταν γυρνάμε από το μπάνιο, αφού έχουμε μασαγμπουκώσει με τις φιλενάδες, λιώνουμε στο Netflix και εδώ πέρα Προμήθειες μάνα μου. Εντάξει. Καλά, εντάξει, δεν θα χάσω ποτέ κιλά, αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, πήρα αυτά εδώ πέρα τα χωνάκια, τα οποία εγώ πρώτη φορά τα είδα στις καφετέριες και στα κλαμπ με την μπύρα ή με τα ποτάκια που τα φέρουν, κυρίως με την μπύρες. Είναι αυτά εδώ πέρα τα χωνάκια, έχουν πάρα πολύ πικάντικη γεύση θα έλεγα. Και τα βρίσκεις παντού. Αν θέλεις μεγάλη συσκευασία, έχει νομίζω το μετρό στην Αθήνα, αλλά έχει και στην Καβάλα. Πολύ μεγάλη συσκευασία και συμφέρει. Καλά, από τώρα πήρα το μικρό, έτσι. Λοιπόν, θα συνεχίσω με popcorn φιλενάδα με γεύση βούτυρο. Είναι ό,τι καλύτερο έχει φάει από θέμα popcorn. Πήραμε και κυματιστά με ρίγανη, είναι του Μασούτη. Α, σας είπα ότι πήγα στο Μασούτη, ναι. Λοιπόν, από Μασούτη με γεύση ρίγανη και πήραμε και άλλα popcorn με γεύση βούτυρο. Τέλος, επειδή λένε ότι τα ακτινίδια είναι καλό για ξέρεις, πήραμε και ακτινίδια. Πήρα από μέλισσα πένες ριγέ, γιατί οι πένες οι κανονικές με χαλάνε. Λοιπόν, και πήγα πένες ριγέ. Η αλήθεια είναι ότι τις διαφοροποιεί εδώ πέρα το σχήμα. Συγχώρεσέ με για τα νύχια, ήρθα στην Καβάλα με νυχάρες, με Bumble Nail Art, but τα χτύπησα και μου φύγαν 2-3 νύχια, οπότε τα έβγαλα όλα. Πήραμε τις πένες από μέλισσα ριγέ, γιατί σκέφτομαι να φτιάξω μακαρόνια με κιμά. Από σαλατούλα πήρα ρόκα, δεν είναι ο φρεσκούλης που παίρνω από Μπαρμπαστάτης. Ο Μπαρμπαστάτης είναι από το φρεσκούλι. Πήραμε και στα φυλάκια. Πέσαν όλα. Όλα. Αμούς, μισό λεπτό να τα μαζέψω. Πήραμε αβοκάντο, γιατί το τελευταίο καιρό μου αρέσουν πάρα πολύ να φτιάχνω μακαρονασαλάτες και το θεωρώ πάρα πολύ δροσερό. Έχει τη χάσει κόσμο το ακτινίδιο, γιατί δεν αρέσει πολύ, αλλά εμένα μου αρέσει γιατί κάνω και αβοκάντο τόστ, ξέρεις, γιατί κάνω και στο χωριό μου εδώ, καταλαβαίνεις. Μετά πήρα νούντλς, σας αρέσουν πάρα πολύ στα παιδιά μου. Είναι, ξέρεις, μακαρόνι από ρύζι, αν δεν κάνω λάθος. Είναι της Μάτζι, έχει μέσα διάφορα μπαχαρικά και έχει και ένα λαδάκι το οποίο το βάζεις. Και δεν είναι, πάνε, πανεύκολα, είναι για εύκολα βραδινά. Τώρα γίνω, δεν μπορώ να σου πω, παρόλα αυτά όμως το μακαρόνι είναι από ρύζι και είναι νοστιμότατο. Στη συνέχεια πήρα τυράκι τριμμένο, κολλιός και φαλωτήρι, γιατί θα σκέφτομαι να κάνω, όπως σας είπα, μακαρόνια με κιμά. Μ' αρέσει πάρα πολύ έτσι να είναι λίγο, ξέρεις τώρα, πικαντικούλι το τυράκι. Πήρα πουμαρό, πουμαρό δεν το λες αυτό, είναι χυμός ντομάτας, είναι του Μασούτη συγκεκριμένα, γιατί θέλω να κάνω και στραπατσάδα. Στη συνέχεια, επειδή θέλω να τρώω και λαδερά, πήρα φασολάκια, τα οποία μου αρέσουν να είναι πάρα πολύ λεπτά, γιατί τα μεγάλα τα θεωρώ γαϊδούρια και με δυσκολεύουν. Όχι στο να τα φάω, στο να τα πιάνω. Δεν θέλω να είναι πολύ χοντρά και να τα βλέπω στο πιάτο μου. Οπότε μου αρέσουν αυτά,
τα οποία είναι κατεψυγμένα, είναι από το Μασούτι και μου αρέσουν πάρα πολλά και θα τα φτιάξω. Πάρα πολλά μου αρέσουν. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε θα τα φτιάξω. Πήρα μισό κιλό κιμά, γιατί έχω και έναν άλλο μισό κιλό μέσα στην κατάψυξη. Οπότε θα το βάλω και αυτό, θα κάνω το 1 κιλό μου και θα φτιάξω τη μακαρονάδα με τον κιμά μου. Στη συνέχεια θα συνεχίσω με αυτούς εδώ πέρα τους χυμούς, οι οποίοι τις είχε και προσφορά. Είναι από αμύτα με 3 φρούτα. Φανταστική, μου αρέσουν πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καλό να πίνεις χυμούς, έχουν πάρα πολύ ζάχαρη. Καλό είναι να στίβεις το πορτοκαλάκι ή να κάνεις ένα σμούθ, ρε φιλαράδο. Αλλά τώρα καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, έτσι είσαι και στις διακοπές, έχεις κάνει τις κρεπάνες, το σμούθ δεν σε γλιτώνει. Και η αλήθεια είναι ότι είτε είσαι μεγάλος είτε είσαι μικρός, η ζάχαρη δεν είναι καλό. Αλλά τώρα επειδή είμαστε διακοπές, τέλος πάντων θα συνεχίσω με αυτή εδώ πέρα την εξάδα παιδική χυμή ήδη. Τα πήρα για το γιο μου και για την κόρη μου, όχι κάθε μέρα. Απλά δεν θέλω κιόλας να τους τα στερώ, γιατί είναι παιδιά. Συνεχίζω με ποτάρες, πήρα εδώ πέρα μύθος, μπυρόνια και πήρα κοκακόλα στέβια. Η αλήθεια είναι ότι από τότε που βγήκαν η Zero και η στέβια, δεν μπορώ να πιω κανονική κοκακόλα. Το έχω συνηθίσει, το έχει συνηθίσει ο οργανισμός μου, δεν μπορώ να πιω κοκακόλα κανονική, να τα λέμε και αυτά. Η διαιτολόγη και η δικιά μου διαιτολόγος, η οποία τώρα την έχω ξεχάσει και είμαι στην καβάλα και η αλήθεια είναι ότι δεν την έχω πάρει κανένα τηλέφωνο γιατί ντρέπομαι, μου είχε πει ότι καλό θα είναι 2 φορές την εβδομάδα να πίνεις μια στέβια. Τέλος, επειδή εντάξει, συνεχίζονται οι κρεπάλες, πήρα αυτές εδώ τις κρέμα γάλακτος, η οποία ήταν 2-1 κρέμα δώρο, είναι από νουνού και δεν είναι light. Τέλος, πήρα κασέρι και γαλοπούλα για τα τοστάκια μας. Και πήρα και μπέικον, πήρα πάρα πολύ λίγο, γιατί δεν θέλουμε να μείνει πάρα πολύ, γιατί αν παίρνεις και πολύ μεγάλη ποσότητα νομίζω ότι γλιτσιάζει και η αλήθεια είναι ότι είναι ένα σύγχαμα και μισό. Και τέλος πήρα και ένα πακέτο σπαγγέτι για τη μακαρονάδα, γιατί χωρίς μακαρόνια πώς θα κάνεις μακαρόνια. Είναι από μέλισσα, είναι το νούμερο 6. Αυτά ήταν τα ψώνια μου, αυτό ήταν το Supermarket Haul 1. Άμα σας άρεσε θα ακολουθήσουν κι άλλα, όπως έτσι αρχίσατε με τα Jumbo Haul, οπότε περιμένω να μου πείτε αν σας άρεσε το Supermarket Haul. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να μου κάνετε ένα like για να καταλάβω ότι σας αρέσει τέτοιου είδους βίντεο. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper. Φιλάκια πολλά!